Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο που... σε αυτή εδώ την καναλάρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε λοιπόν? Είστε καλά, πώς περνάτε την καραντίνα? Βγαίνουμε έξω σιγά σιγά, με προσοχή πάντα, με ασφάλεια, να τηρούμε όλους τους κανόνες που να είμαστε έτσι προστατευμένοι, μάσκες, γάτα κτλ. Ήρθε η ώρα για ένα βίντεο το οποίο στο έχω υποσχεθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, ωστόσο ήρθε η ώρα να γυριστεί. Ήρθε η ώρα να μπει σε αυτό εδώ το πλατό, να κάτσει δίπλα μου σε αυτόν εδώ τον καναπέ, το σαλόνι μου, να έρθει να μπει ο καλεσμένος μου για το σημερινό μας βίντεο. Εμείς όλα φέρνει παντόφλα. Αχ, τι έγινε παιδιά, πώς πάει η δουλειά? Βαρύ μαγκάς. Αχ, τι έγινε παιδιά, πώς πάει η δουλειά? Με το μουστάκι τώρα, το έχει δει αλλιώς. Λοιπόν, να πω κάτι, δεν έχω χάσει κανένα στοίχημα, δεν έχει γίνει κάτι το συντρακτικό, απλά ξυρίστηκα, κουρεύτηκα και λέω... Επειδή τη Ευρυδίκη πέσει αρέσουν οι άντρες με μουστάκια. Όχι, καμία σχέση. Αφού μου αρέσουν να κάνουμε. Εντάξει, το έκανα για αυτόν τον λόγο όμως. Απλά το λέω, δεν το αφήνω. Και καλά έκανες. Έβγαλα και έναν έρπη, οπότε είναι το κατάλληλο για να το καλύψεις. Έδωσα και ένα tip. Αν βγάλεις έρπη, άσε μουστάκι. Αν βγάλεις έρπη, μην ξυριστείς ποτέ ή μην κόψεις το μουστάκι. Γιατί φέρνει το έρπη επί 5. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Μια μικρή εισαγωγή. Αφήσω τα πασουμάκια μου εδώ. Έλα. Λοιπόν, τι έχουμε πάλι τώρα, πώς θα με εκμεταλλευτείς αυτή τη φορά? Αυτή τη φορά έχω υποσχεθεί εδώ στους φίλους μου να κάνουμε αυτό το περιβόητο βίντεο challenge με τα ζευγάρια που κλείνουν τα μάτια και δείχνουν ένα στον άλλον με τις ερωτήσεις. Ναι. Αυτό. Ωραία. Μας έχετε στείλει τις ερωτήσεις σας, τις έχουμε καταγράψει και θα τις απαντήσουμε. Πάντα με κλειστά μάτια. Είσαι έτοιμος? Σε ποιον αναφέρεσαι τώρα? Σε σένα. Αφού κοιτάξεις την κάμερα. Στον κόσμο αναφέρεσαι. Είσαι έτοιμος αρχικά εσύ? Φουλ! Είστε έτοιμοι κι εσείς? Και ο Γιάννης είναι έτοιμος. Και ο Γιάνναρος ήρθε. Λοιπόν, πάμε. Τελείωσε το πλυντήριο. Πήγαινε, βγάλτε και περιμένω, άντε. Ποιος δίνεται πιο ωραία? Ποιος κάνει την πρώτη κίνηση μετά από ζαχωμό? Ποιος είναι πιο σπιτόγατος? Ποιος είναι πιο επικοινωνιακός? Αναλόγως με τι βασικά. Σε παρέες και τα λοιπά δεν παίζομαι εγώ. Τώρα σε δουλειές. Άνοιξε τα μάτια σου. Όχι, σε δουλειές, σε τύπου υποχρεώσεις, Ευρυδίκη. Ποιος κάνει πιο πολύ ώρα μπάνιο? Εδώ, 5 ώρες. Ποιος κοιμάται πρώτος το βράδυ? 10 η ώρα, γέρος. Ηλικιωμένη κυρία. Ποιος είναι πιο οργανωτικός? Εντάξει αυτό. Ποιος έχει περισσότερο χιούμορ? Εντάξει. Ποιος κάνει περισσότερες δουλειές? Εντάξει, εδώ δεν παίζει. Εγώ το μόνο που κάνω είναι να ανοίξω το ψυγείο και να πιω νερό. Τέλειο. Ποιος είναι πιο παραπονιάρης? Πονάει η μέση μου. Πονάει η αυτιάτας μου. Ποιος βλέπει πιο πολλές σειρές? Εδώ. Ο τίποτα. Ποιος είναι πιο σπάταλος? Εδώ πάλι. Ποιος ψάχνει πιο πολύ τη μαμά του? Εδώ πάλι. Μη μιλάς! Οκ. Ποιος είναι πιο εγωιστής? Ποιος είναι πιο πεισματάρης? Ποιος είναι πιο αναποφάσιστος? Αναποφάσιστος. Και δύο. Γιατί μιλάει ο άνθρωπος, δεν καταλαβαίνει ότι είναι μουγκό το βίντεο. Εξωτερικεύουν τη σκέψη μου. Ποιος αργεί περισσότερο να ετοιμαστεί? Μουγκό βίντεο θα είναι, πρέπει να πούμε για κάτι. Να ετοιμαστεί, εδώ. Ποιος οργανώνει τα ταξίδια σας? Άμα περιμένετε από μένα, δεν θυλάμε να σας πει. Ποιος έχει ιδέες για τα ταξίδια? Ιδέες τι, πού θα πάμε, προορισμό? Πού θα πάτε και πώς θα οργανωθεί? Προορισμό, εδώ. Κάτσε, περίμενε. Πώς θα οργανωθεί εκεί, εννοώ. Οργανωθεί, ιδέες. Δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Και ιδέα για το ταξίδι? Το προορισμό εννοείς? Ναι. Τις περισσότερες φορές εγώ. Συγγνώμη. Ποιος τρώει κρυφά τον άλλον? Κρυφά. Εδώ. Ποιος μαγειρεύει πιο συχνά? Μόνο θες να πεις. Μόνο ποιος μαγειρεύει. Ποιος μαγειρεύει καλύτερα? Εδώ πέρα ο άνθρωπος δεν μπορεί να βάλει ένα... Όχι, μια κατσαρόλα με νερό να βράσει. Σιγά σιγά μωρέ με βάλες σε άχρηστο, μια χαρά μαγειρεύω τα φαγητά μου. Δεν σε έχω και ανάγκη. Τα μαγειρεύω μόνος μου. Εντάξει, από αύριο θα τα κάνεις εσύ. Κοντόπουλο ρύζι, δεν πειράζει. Μπιφτέκι, σολομό, κατεψημένο. Το μπιφτέκι ποιος θα το πλά. Έτοιμο από το φίλο μου τον Εκροπόλη. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Αγαλά. Ποιος είναι πιο τσαπατζούλης. Εντάξει, φουλ. Ποιος ήταν καλύτερος στο σχολείο. Δεν ξέρω, δεν πήγαινε μαζί στο σχολείο ρε την Ευridiki. Δεν το έχετε συζητήσει ποτέ. Ψέματα μου λέει. Λέει έβαζε 18-19. Ψέματα μου πήγε 12 την κόβω. Ούτε καν. Στο σχολείο, εντάξει, γυναίκα είναι λογικό. Εγώ μετά το σχολείο ήμουν καλός. Διάβασα μετά το σχολείο. Μετά την τρίτη ηλικία άρχισε το διάβασμα. Τέλεια. Χωρίς λόγο έτσι. Ρε φίλε, κάλλια αργά παρά ποτέ δεν κατάλαβα. Ποιος είναι πιο ντροπαλός. Αναλόγως τώρα, σε ποιο κομμάτι τώρα, στις κοινωνικές σχέσεις, στο μεταξύ μας. Μια γενική ιδέα. Εντάξει. Okay. Ποιος είναι πιο ερωτικός. Φουλ. Σκορπιός, κάτσε καλά. Ποιος είναι πιο ρομαντικός. Ρομαντικός. Τι το σκέφτεσαι, πας καλά εγώ. Αν και θα μπορούσα να ήμουν ακόμα πιο πολύ. Ακόμα πιο πολύ, εννοεί καθόλου δεν είναι, οπότε βάλ' το σε μένα. Ποιος είναι πιο ψυχαναγκαστικός. Ποιος είναι πιο νευρικός. Ποιος είναι πιο δυναμικός. Μάλλον ποιος παίρνει τις αποφάσεις. Σε τι όμως. Στο τι θα μαγειρέψουμε. Στο ποιος θα πλύνει τα πιάτα. Ποιος δυναμικός να πάρει αποφάσεις γενικότερα. Εσύ παίρνεις τις αποφάσεις που το αυτοκίνητο το κάνεις. Ρώτησες 50 άτομα. Να το πάρω το κινητό, να το πάρω. Να το πάρω leasing, να το δώσω. Α, δώσε τελευταία για την. Έτσι, λες και να έχουμε έτσι. Θα το πάρεις το κινητό, θα το πάρεις. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή δώσε. Αφού τα έχεις να μαζέψει, τι θα αλλάξει. Τέλος πάντων, πες η Ευridiki, άντε εγώ δίνω. Ποιος είναι πιο έξυπνος. Τώρα. Τι να πεις τώρα, πάλι η ευστροφία έχει να κάνει με... Ω Θεέ μου... Βαρεθικές, άμα είναι να φύγω, δεν κατάλαβα. Αλλά κρύβουν τα μάτια μου. Γιάννη φαίνεται το μακιγιάζ μου. Ναι βέβαια. Ποιος είναι πιο έξυπνος, τι να πω, ξέρω εγώ. Οκ. Ποιος εκνευρίζεται πιο εύκολα. Ποιος είναι πιο ψύχρεμος. 100%. Ποιος έκανε πρώτος δώρο στον άλλον. Γιατί έχω κάνει και δώρο. Δεν θυμάμαι ρε παιδιά. Okay. Ποιος είπε πρώτος σ' αγαπώ. Πρέπει να λέμε συνέχεια ο ένας θα δει τον εαυτό του. 100%. Ποιος λέει πιο πολύ. Ποιος έκανε την πρώτη κίνηση. Ποιος λέει πρώτος συγγνώμη. Η ερώτηση είναι, έχει πει συγγνώμη. Δεν το έχει πει. Έχει μια φορά συγγνώμη. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Γιατί το έχεις πει εσύ. Μια και δυο. Πάμε παρακάτω, έρχεσαι να λύσουμε. Ποιος εκφράζει λιγότερο τα συναισθήματά του. Ποιος έδειξε πρώτος ενδιαφέρον. Ποιος γκρινιάζει πιο πολύ. Ποιος είναι πιο γυμνασμένος. Χαζή ερώτηση. Δεν κατάλαβα. Τι είμαι. Πιο γυμνασμένος από μένα είσαι. Όχι, αλλά δεν είμαι. Είσαι πιο. Όχι. Ποιος είναι πιο πιθανό να ξαναπήγαινε στο Survivor. Λοιπόν, πού πέσαμε μέσα και πού πέσαμε έξω. Εντάξει, αντίο ζωή. Αφού μίλαγες. Λοιπόν, παραπονιάρης. Δείξα το ένα στον άλλον. Συγγνώμη, είμαι εγώ παραπονιάρης. Γιατί δεν είσαι παραπονιάρης. Εσύ. Πονάει ο χένας μου, πονάει η μέση μου. Εντάξει, είμαι. Πονάει το γόνατό μου. Ναι, πονάει σήμερα το γόνατό μου. Ωραία, εγώ κερδίζω. Εντάξει, εγώ είμαι παραπονιάρα. Μπράβο. Εγώ είμαι παραπονιάρα. Ποιος αργεί να ετοιμαστεί. Τώρα αλήθεια. Αλήθεια λες. Μου κάνεις πλάκα που εγώ είμαι έτοιμη και εσύ ακόμα φτιάχνεις μαλλί. Παιδιά, είναι μεγάλο ψέμα. Άκου, ποιος αργεί να ετοιμαστεί. Όταν εγώ έχω μπροστά μου 5 λεπτά και είμαι στα 5 λεπτά έτοιμος και εσύ έχεις μισή ώρα και τελειώνεις στα 5 λεπτά που ξεκινάω, χαίρομαι πολύ ρε φίλε, ναι. Δηλαδή άμα μου πούμε τώρα, πάμε να ετοιμαστούμε, ποιος δεν είμαστε πρώτος. Εγώ. Με βάψιμο μαλλιά. Τα έχω ήδη έτοιμα. Άσε ρε, ψέματα λέει, εγώ είμαι, πάλι. Ποιος είναι πιο επικοινωνιακός. Εγώ. Πιο επικοινωνιακός. Ναι. Τι λέει, εσύ είσαι πιο επικοινωνιακή. Από σένα, που εσύ μου κωθώ ο δωρός. Αλήθεια λες. Αλήθεια. Είσαι επικοινωνιακός μόνο με τους φίλους μας. Με τον έξω κόσμο δεν είσαι καθόλου. Εγώ είμαι πιο κοινωνική, πιο επικοινωνιακός άνθρωπος. Αλήθινες τώρα. Ναι. Εσύ είσαι πιο κοινωνική από μένα στο. Περίμενε, περίμενε. Γιάννη, πες μας, όταν είμαστε έξω, εγώ δεν είμαι πιο όταν να μιλάω και να κάνω. Ο Κωνσταντίνος είναι έτσι. Τι λέει, μωρέ. Δεν μιλά. Δεν μιλά. Καλά σου λέει. Άρα την μια φορά που με βγει δύο πώς είναι. Μπράβο, Γιάννη, ωραία είσαι. Έχουμε βγει με τον άνθρωπο. Δεν έχουμε βγει με 50 άτομα, ξέρουμε περισσότερο. Εγώ είμαι επικοινωνιακός. Εγώ. Τέλος πάντων. Ποιος γκρινιάζει πιο πολύ. Αυτός. Πήγε να γίνει στην αρχή τσίχανα, μετά δείξατε το αντίθετο. Εσύ είσαι γκρινιάρης. Εγώ είμαι παραπονιάρα, εσύ είσαι ο γκρινιάρης όμως της υπόθεσης. Όλοι οι φίλοι εδώ πέρα λένε ότι εσύ είσαι γκρινιάρης. Όλοι οι φίλοι μου εδώ πέρα. Εγώ γκρινιάρης. Έγινε. Όλοι οι φίλοι γράφουν πώς τον αντέχεις, γκρινιάζεις. Κάτσε τώρα. Επειδή τώρα το παίζω λίγο εδώ πέρα στα δικά σου τα βίντεο, λίγο γκρινιάρης. Το παίζεις, άρα δεν είσαι αυθεντικός. Ρόλος είναι, ρόλος είναι, ξύπνα. Άιντε, εγώ θα σου μάθω YouTube. Δεν τι θα κάνω. Παιδιά, καλά. Εντάξει, το παίζουμε και λίγο. Άσε το βίντεο τώρα. Στην πραγματικότητα. Εσύ είσαι γκρινιάρης. Πώς οδηγάς έτσι. Ναι, οδηγάει. Ζαλίζομαι. Άνοιξε το παράθυρο. Οδηγάει έτσι. Το παραπονιάρης με τον γκρινιάρης είναι αδελφάκια. Όχι, δεν είναι. Εγώ είμαι παραπονιάρα, εσύ γκρινιάρης. Είναι η δίδυμη αδελφή σου η γκρινιάρα. Ποιος λέει πρώτος συγγνώμη. Καλά, δύο ζωή. Πρώτος ποιος λέει συγγνώμη. Εγώ λέω. Καλά. Δεν έχει να πει τώρα τίποτα γιατί ξέρει την αλήθεια. Πάμε παρακάτω να τη γελάει. Ποιος είναι πιο ερωτικός. Πιο ερωτικός. Εγώ. Σκορπιός τώρα. Εγώ Ταύρος. Κάτσε καλά ρε φίλε. Εγώ. Δεν λαμπρεύει το λογικό, εντάξει, θα σου πω. Καλά και με το μουστάκι τώρα δύο φορές, αλλά τέλος πάντων, ναι. Αμφιβάλλεις. Τόσο αστείος είμαι, δεν κατάλαβα. Εγώ είμαι ερωτικός, παιδιά, μην το ψάχνουμε. Εγώ είμαι τώρα, Γιάννη πες. Είμαστε φωτιά και δύο, δηλαδή λαύρα. Ναι, είμαστε απέναντι ζώδια, Ταύρος και Σκορπιός και κάνει αυτό. Εντάξει, μου ξαναδείξεις, άστο τώρα. Έλα. Ποιος είναι πιο ψυχαναγκαστικός. Εγώ είπα. Αυτός είπε ότι είναι ψυχαναγκαστικός. Με κάποια θέματα είναι ψυχαναγκαστικός, ναι. Είσαι ψεύτης. Εντάξει, δεν είναι και προτέρημα να πω ότι είμαι ψυχαναγκαστικός. Είσαι ψεύτης. Είσαι ψυχαναγκαστικός. Εγώ είμαι πάρα πολύ ψυχαναγκαστική. Αν δεν βγάλω το παπούτσιο με τον μπω στο σπίτι, εάν ας πούμε είναι εδώ το κινητό και πρέπει να είναι εδώ, δεν μπορώ. Πρέπει να είναι στη θέση που τα θέλω όλα. Ο Κωνσταντίνος δεν είναι έτσι τόσο ψυχαναγκαστικός. Εντάξει, με κάποια πράγματα είμαι τέλος πάντων. Εντάξει, άντε, πας στην Ευρυδίκη. Και η τελευταία ερώτηση που υπήρχε πάλι αυτό, ποιος θα ξαναπήγαινε στο Survivor. Oh. Και εγώ θα πήγαινα, ρε παιδιά, και οι δύο θα πηγαίναμε. Εντάξει, δεν είναι. Εσύ δεν θα πήγαινε. Γιατί? Γιατί είσαι γυναίκα, δεν μπορεί να πας. Γιατί φορά. Δεν μπορώ. Γιατί γυναικολογικά, τέτοια. Ορμόνες. Α, έχει τρελαθεί το παιδί. Κάποιος να κρατήσει και το σπίτι. Καλά σου λέει κακουχία. Κατούρημα και το άλλο. Σου έδειξα εγώ ότι δεν μπορώ 5,5 μήνες να τα απεξέλθω. Τελευταία γυναίκα ήμουνα. Τι εννοείς. Άντε πάλι θα ξεκινήσουμε. Τι εννοείς. Μπορούσες, δηλαδή. Κάνω για 1000 άντρες μαζί. Αλλά είμαι πάρα πολύ καλή. Και τα πίνει, είπα εσύ να μάθω. Όχι, αλλά πιστεύεις ότι μασάω. Μάσασα 5,5 μήνες. Τι να μασάς, τρελής. Τώρα εσύ μιλάμε για γρήμ, κανονικό. Κάτσε καλά. Πολύ καλή. Κοροϊδεύεις. Όχι, ρε, αλήθεια σου λέω. Αλήθεια, πολύ καλή. Απάντησε σε ποιο. Θέλω βασικά στην απάντηση στην ερώτηση που ήταν ποιος έκανε πρώτος δώρο. Τι απάντησε. Και οι δύο είπαμε μάλλον το ίδιο για να μην το σημειώσει ο Γιάννης. Εγώ έκανα το πρώτο δώρο. Ποιο ήταν, το θυμάσαι. Δεν το θυμάμαι. Και εσύ, ο Κώστας είπε. Ναι, αλλά τι είπε. Τι έχει κάνει δώρο. Εσύ, πώς το έχω πάρει, τι δώρο ήταν. Η ζακέτα στο Survivor. Μπράβο. Δεν θυμάμαι. Το πρώτο δώρο που μου έκανε στα γενέθλιά μου στο Survivor. Είδες, από τότε. Από τότε! Αυτό ήταν ένα ωραίο και γρήγορο σύντομο βίντεο από εμάς. Γιατί πριν να ξεκινήσει το βίντεο γκρίνιαζε πάλι. Άντε πάλι με εκμεταλλεύεσαι, πάλι ήρθα στο καναλάκι σου. Να σας πω κάτι. Δεν είπα καλώς ήρθατε στην καναλάρα, το είπα. Εντάξει, άκουσε με τώρα. Εσείς που μας βλέπετε, είναι τόσο δύσκολο να κάνεις YouTube, social media και δεν το λέω για να το πω. Πιστέψτε με, ειδικά άμα έχετε την Ευρυδίκη που η μία λήψη δεν τη κάνει, η άλλη το χέρι της είναι στραβό. Ναι, γιατί μ' αρέσει να έχω ένα ωραίο. Ναι, πώς το λένε, αποτέλεσμα. Υπάρχει όμως σε αυτό και ένα μέτρο. Εσύ το περνάς στο μέτρο, πας στην υπερβολή. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Ποιος μιλάει που για να βγάλει μια φωτογραφία που βλέπετε στο Instagram, ένα post, κάνει. Αυτό έχει κοπεί, άστο. Ξέχασέ το. Τι? Και μίλες για μένα γιατί σε. Για να βγάλει ένα βίντεο. Έκανε κοιλιά το βίντεο. Ρίχτω το. Μια φωτογραφία βγάζει 100 φωτογραφίες. κάποια προσταρτημία, κατάλαβες, και μπλέει εμένα υπερβολική. Εγώ φεύγω, δεν μπορώ. Βάζει τα παντοφλάκια του. Τα πασούμια μου. Άστα τα πασούμια. Με πάτησε το παντοφλάκι του. Πού πας? Έχω μια δουλειά. Εγώ να κάνω ένα call. Πες εσύ, δώσε ένα τέλος αυτό. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να γελάσατε, ελπίζω να μάθατε περισσότερα πράγματα για εμάς. Κάντε like σε αυτό το βίντεο αν σας άρεσε, αφήστε το σχόλιο σας, κάντε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει. Να προσέχετε, να είστε ασφαλείς και ραντεβού σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!